Σε ευχαριστώ που ήλθες. Κι εγώ σε ευχαριστώ που με κάλεσες. Και θέλω να σου δώσω την απαγορευμένη φανέλα της ομάδας. Γιατί απαγορευμένη, αφού τη φοράει η ομάδα. Την απαγόρευσε η ΕΠΣ. Σώπαντε. Εγώ στη χαρίζω. Όλοι αυτοί οι αθώοι άνθρωποι το. Αυτή είναι για σένα. Αυτή είναι για μένα, το όνομά μου. Για σένα, το όνομά μου είναι. Το όνομά μου. Είναι απαγορευμένη. Και με αυτή θα παίζω μπάλα σε κύριο. Όχι, δεν παίζει. Είσαι τρέλα. Είσαι τρέλα με τη ρόσου. Α, έτσι, ε. Θα τη βάλω. Θα τη δεις. Γιατί εμείς στην υποκρισία πάμε ενάντια. Ναι, δηλαδή, τώρα, η ΕΠΣ είπε ότι η ποδοσφαιρική σύνδεσμος εκεί πέρα ομάδα. Ότι προσβάλλουμε το αθλητικό ιδεώδες. Είναι όμως είχαν ψυγεία, ας πούμε. Όχι, άμα είχαμε κανένα καζίνο. Άμα είχαμε όλα αυτά, είναι νόμιμα. Α, ήταν όλα καλά. Αυτοί οι τύποι που είναι εκεί πέρα, δεν τους ξέρω τους ανθρώπους, αλλά λέω, αυτοί δεν έχουν πάει σε κανένα μπουρδελάκι ποτέ, πιστεύεις. Εσύ τι λες να είναι ξέρω τόσο εγώ. Πια... Να σου πω ένα μυστικό, εγώ έχω πάει. Εντάξει, πάει, δεν γίνεται. Κάπου έχεις πάει. Ναι, η δεύτερη φορά μου ήταν. Να σου πω, ναι. Συγγνώμη βέβαια. Πες το. Αλλά οι άντρες, η πρώτη τους αγάπη είναι η μάνα και η δεύτερη είναι η πουτάνα. Η πουτάνα, μπράβο. Από μπάλα ήξερες τίποτα τώρα ή έτσι κάποιος βρέθηκε γνωστός και τα παιδιά είχαν ανάγκη. Ξέρω. Δηλαδή, κοιτάς καμιά φορά, ξέρω εγώ, όχι, το τόπι. Κοιτάω καμιά φορά, κοιτάω πάντα. Ναι. Και παλαιότερα έτρεχα και πίσω από την ομάδα και εντάξει. Α, της το Βουκεφάλα ή άλλη ομάδα. Όχι, όχι. Τότε ο Βουκεφάλας δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Εντάξει, τι ομάδα ήσουν. Όταν ήμουν στη Λάρισα, ήμουν Λάρισα. ΑΕΛ. ΑΕΛ. Σούσα τα λογάκι. Σούσα τα λογάκι, ναι. Και πήγαινα και εντός και εκτός. Σοβαρά, ε. Ναι, ναι. Εντάξει, έχω μια... καταρχήν έχω μια ευαισθησία με τα παιδιά. Με τους νέους, με τον αθλητισμό, με τον πολιτισμό και με ό,τι έχει σχέση αυτό που αναδεικνύει την Ελλάδα και τα νιάτα μας. Στο σχολείο, αυτή η ιστορία που έγινε τώρα, που έχεις να κάνεις τώρα το κομπιουτεράκι, τα βιβλιαράκια και το τι ήταν. Ναι. Δηλαδή οι άνθρωποι τι ό,τι τα αρνήθηκαν, ας πούμε, αυτή τη δωρεά, γιατί. Έλα, ό,τι... μωρέ, απόλυτη υποκρισία τώρα. Ναι. Τι να λέει τώρα, Πέτρο. Ναι, το ξέρω. Είμαστε σοβαροί. Αλλά... Δηλαδή κάτσε, συγγνώμη. Εγώ δεν πήγα ούτε εγώ καθόλου προσωπικά καθόλου. Εγώ έστειλα το δικηγόρο μου και έβαλε τα λεφτά. Ούτε τίποτα. Απλά με στείλανε ένα ευχαριστήριο. Γράμμα, ναι. Κάνανε ένα ευχαριστήριο. Αλλά και εκεί πήρε ναι. Μια ναι. Μορφή αλλιώτικη. Εγώ που κάνω αυτό που κάνω, εγώ τους πείραξα. Ή πειράζει τα παιδιά που είναι η ομάδα ή πειράζουν. Τα παιδιά δεν πειράζουν η ομάδα. Δηλαδή ναι, λεφτά θέλουν να παίξουν μπάλα. Κάνω κάποια δωρεά κάπου. Κάνω σόβρακο, κάνω νερό να έχουν. Γιατί δεν έχουν τα παιδιά να πάρουν. Ας... Όχι, εγώ κανένα πρόβλημα. Πάντως από ό,τι βλέπω, για δείξουν και ωραία παλικάρια εκεί, οι τέσσερις στη σειρά. Και πολύ καλά παιδιά. Μοντελάκια για τη φανέλα. Νους υγιής εν σώμα τη γη. Ναι. Εγώ αυτό που έκανα δεν το έκανα για κανέναν άλλο λόγο, το έκανα γιατί αγαπάω τα παιδιά. Αυτοί όμως όλοι που λένε γιατί το έκανα. Να κάνεις, έκανες και διαφήμιση, δεν φανταζόσουν ότι θα γίνει αυτό. Ας το δώσουν, ας το κάνουν αυτοί. Ναι, δεν δηλαδή... έχω κανένα πρόβλημα. Πόσα κορίτσια είναι στη Λάρισα. Εκεί που δουλεύει. Στο μαγαζί. Σε αυτό. Στην εταιρεία, ναι, στον Νίκο Εποχής. Όλες μαζί είναι καμιά εικοσαριά. Και πόσοι άνθρωποι περνάνε μέσα μια εβδομάδα άντρες. Κοίτα, τώρα ζει η Ελλάδα στον αστερισμό της φτώχειας. Είπαμε, ξέρω, είναι φτηνό το αντίτιμο. Το γνωρίζω και με ΦΠΑ. Ακριβώς. Ήκα βάζεις. Όλα. Και ήκα. Και το μοιραίο είναι και το. Και μοιραίο και αστείο. Ότι εγώ είμαι θεματοφύλακας του κράτους εκεί. Γιατί εγώ είναι η ιδιοκτησία μου. Εγώ τα νοικιάζω. Παίρνω ένα ενίκιο. Απλά είμαι εκεί για να ελέγχω. Πληρώνουν το ΙΚΑ. Πληρώνουν το ΦΠΑ. Πληρώνουν τους υπαλλήλους. Πληρώνουν το υγειονομικό. Όλα. Όλα να είναι εντάξει. Ζάμι. Είμαι εκεί για να λειτουργούν όλα εντάξει. Ρωτάω, έχεις βάλει κανόνα, απαγορεύεται επαφή χωρίς προφυλακτικό. Α, αυτό είναι σίγουρο. Αποκλείεται. Αποκλείεται. Δεν καμιά χαζή για να. Δεν γίνεται. Πέφτει. Δεν γίνεται. Φεύγει. Κατευθείαν. Τέλος. Τέλος. Άμα έρθει κανένας περίεργος και πει: εγώ δεν θέλω, δεν θέλω έτσι να πάω. Να πάω να βολευτείς. Τι να κάνω. Πάω να βολευτείς μόνος σου, οπότε χρειάζεσαι. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Πες ότι. Υπάρχει ο οίκος ανοχής. Εσύ κόσμο πώς βρίσκεις.
Πού να βρει τώρα όταν είναι. Όχι, λέμε τώρα. Πώς τις βρίσκεις. Σου λέω κάτι. Μισό κόσμο, τι κόσμο. Γυναίκες που δουλεύουν. Όχι, πελατεία. Γυναίκες μέσα. Έρχονται μόνες τους. Οι γυναίκες που έρχονται εμένα. Πώς γίνεται, δεν το ξέρω. Για... Όχι, όχι. Δεν ξέρει κανένας. Εγώ με μέσω site επικοινωνούν μαζί μου. Εγώ, α, από το site. Αν θα δεις το site, έχω ότι αυτές οι κοπέλες που θα έρθουν θέλουν να είναι άνω των 18, να μην είναι παντρεμένες, να μην παίρνουν ουσίες και να μην έχουν πρόβλημα με το μυαλά τους. Ναι. Να μην είναι τίποτα σχιζοφρενής και τίποτα, ξέρω. Και βρούμε κανέναν την ώρα που χράκ. Πάμε για άλλα ύστερα. Πάμε για άλλα, ναι. Λοιπόν, έτσι επικοινωνούν μαζί μου και έρχονται και μάλιστα. Γίνονται ό,τι γίνονται. Είναι αυτοβούλωση, αυτόβουλη προσέλευση. Ναι, δεν έχει. Τι ανήμονο. Πρέπει να έχεις έξω για πεις ποιος θέλει να... Θεός φυλάξει, δεν είμαστε γιατί. Τι ντουντούκα θα πάρουν. Μάλιστα. Πιστεύεις ότι υπάρχουν οι γυναίκες που κάνουν αυτή τη δουλειά, οι οποίες το χαίρονται? Τώρα όχι. Τώρα όχι. Παλιά δηλαδή ήταν. Παλιά, ναι. Ναι. Ήταν πιο ρομαντικό. Τώρα όλες οι κοπέλες που κάνουν αυτό που κάνουν, το κάνουν καλά και από ανάγκη. Ξεκινάει φυσικά, εντάξει. Δηλαδή... Όχι, αν υπάρχουν περιπτώσεις, αυτό εννοώ. Για... Δεν ξέρω, δεν... Παλαιότερα οι γυναίκες ήταν πιο ελεύθερες, πιο ξέρω εγώ. Δηλαδή, άμα τους άρεσε και ο Πέτρος, μπορεί να κάνανε παρέα. Τώρα είναι λίγο πιο μαζεμένες. Όμως και αυτό συμβαίνει πάλι, γιατί οι άνθρωποι είμαστε. Ο Θεός έτσι μας έκανε, να είμαστε ελεύθεροι. Το μυαλό μας να δουλεύει όπου να είναι. Δεν... Ας τα πάρουμε αλλιώς. Πάρ το αλλιώς. 14,5 παντρεύτηκες. Ναι. Καλά μου ρωτήσει, για ξύπνιασε κόβο. 14,5. Μωρή, τότε ξύπνια και εσύ τώρα τρελάθηκες. Πώς σου κάτσε 14,5. Στην πορεία. Την καστρώθηκες με τη μία. Ας το γάμα. Ναι, γάμα. Ρωτάω, εσύ τον ερωτεύτηκες ή θέλεις να φύγεις από το σπίτι? Τι, όχι, όχι, έρωτας ήταν. Έρωτας. Έρωτας. Τι, μήπως ήξερα ότι αν θα φύγω από το σπίτι θα βρω κάτι καλύτερο? Δεν ήξερα ότι υπάρχει κάτι καλύτερο. Μπορεί καμιά φορά οι άνθρωποι φανταζόμαστε. Μα, όχι, τώρα, όχι. Ήρθε ο πρίγκιπας, μας... με πήρε. Η εποχή μας δεν ήταν τέτοια. Και εννοείται τώρα είσαι 14,5, γεννάς τα 15-16, πόσα γέννησες? Τι, πόσα, κάτσε, 15 μηνών το είχα στην κοιλιά. Όχι, με τη μία, μπαμ, μπουμ, σε 15 μήνες δεν είναι το παιδάκι. Ναι, 14,5 είμαι γκαστρωμένη. 14,5, 15,5 σχεδόν, ναι, γέννησες. Γέννησες. Και μετά χώρισες προφανώς. Όχι ακριβώς αμέσως, μετά από 1,5. Και πώς πήρες την απόφαση και βγήκες στο κλαρί που λένε? Δεν βγήκα στο κλαρί αμέσως. Όχι. Τι έκανες ενδιάμεσα, τι δουλειές? Τι δεν έκανα. Πες κανένα δυο. Περετριούλα, κουζινόγατα, τσιλιαδόρος. Τσιλιαδόρος. Τι ήθελες και δεν έχω κάνει. Και πώς σου ήρθε το άλλο? Ήρθε στα 27 μου. Α, πέρασε πολύ καιρό. Πέρασε καιρός. Πέρασε από πολλά κύματα. Γιατί δεν υπήρχε φως στο τούνελ. Πήγε σε οίκο ή Ελευθέρας Βοσκής? Πώς ξεκίνησε αυτό το βιβλίο? Μόνο μου το ξεκίνησε. Α, και να σου πω και κάτι ακόμα. Ξέρεις, έρχονται μόνα τους. Είχα πάει νωρίτερα να κάνω ένα χαρακτηρισμό για να ξεκινήσω. Δεν είχε... Α, διεργασίας. Ναι, δεν είχε τελειώσει η Χούντα. Δεν είχε γίνει η μεταπολίτευση. Και ζητούσαν να τους πάω κοινωνικά φρονήματα. Ακόμα και που ήταν κοινωνικά φρονήματα. Για φαντάσου, ρε, πούστη. Φαντάσου, φαντάσου. Φαντάζεσαι να του ζητούσα κανένα υπουργείο ότι θα γινότανε? Το φαντάζεσαι? Είναι δυνατόν. Και ήταν ένας Αγγελόπουλος, ήταν διοικητής της ασφάλειας στη Θεσσαλονίκη. Και πήγα στο γραφείο του και του λέω, καλά είσαι σοβαρός τώρα? Πουτάνα θέλω να γίνω, δεν θέλω να γίνω υπουργός τώρα. Τι μου ζητάς τώρα? Καταλαβαίνεις. Μιλάμε για άλλα πράγματα. Τότε αυτά τα πράγματα σε αναγκάζουν. Δηλαδή, και αν ήταν μια στιγμή απελπισίας για να δεις να κάνεις το χειρότερο για σένα, αν ήταν μια στιγμή απελπισίας, αυτά τα πράγματα ύστερα σε κάνουν τόσο δυνατό, σε πεισμώνουν τόσο πολύ και λες, όχι, ρε, θα το κάνω, ρε. Ποιος εσύ που θα με σταματήσει? Και αυτό δεν μπορεί, και αυτό θα με σταματήσει. Καλά, είναι τρελά. Βλέπεις και άλλα περίεργα στην εποχή μας που ζούμε τώρα. Ακόμα χειρότερα.
Γιατί από ό,τι βλέπω, μπουρδέλο είναι άλλα πράγματα και όχι τα μπουρδέλα. Τι μπουρδέλο είναι από αυτά. Ό,τι φαίνεται. Αυτό δεν είναι μπουρδέλο. Σε προσκαλούμε να έρθεις. Να δούμε την οργάνωση, αυτό λέω. Να δεις την οργάνωση, να δεις πώς λειτουργούν και να δεις ότι δεν έχει καμία σχέση. Μπουρδέλο είναι αυτό που ζούμε. Συμφωνώ. Πάμε κάτι. Παλιά μια συνάδελφό σου είχε γράψει ένα μεγάλο βιβλίο που όταν ήμουν μικρός το διαβάζαμε όλοι σαν. Αυτή που ήταν σαν και εμένα, χαμένα κορμιά σαν και εμένα. Η Χαβιέρα Χολάντερ. Ξαβιέρα Χολάντερ. Ξαβιέρα Χολάντερ λοιπόν. Δεν την ξέρω. Μετά από πάρα πολλά χρόνια είχε γράψει ένα βιβλίο. Γενικά για τη ζωή της όπως είχε ζήσει. Και μέσα εκεί είχε κάνει και μια αξιολόγηση διαφόρων εθνικότητων. Έλεγε για Έλληνες, για Τούρκους, για Εβραίους, για αυτά κτλ. Κτλ. Και έλεγε ποιοι τους φαινόταν καλύτεροι, ποιοι έτσι, ποιοι αλλιώς, ποιοι. Διάσημο βιβλίο. Είχε αφήσει η εποχή. Εσύ έχεις τίποτα τέτοιο ή ίδιο πιστεύεις είναι, εξαρτάται από τον άνθρωπο, αλλά υπάρχουν ράτσες οι οποίες είναι πιο ερωτικές στους άντρες, πιο καλές, πιο καλλιεραστές, να πω. Δεν έχω κανένα ρατσισμό, αλλά αυτοί δεν είναι Έλληνες. Οι άλλοι. Οι Έλληνες είναι οι καλύτεροι. Οι Έλληνες είναι οι καλύτεροι. Γελάτε. Να ρωτήσω κάτι άλλο, είναι αλήθεια. Δεν έχω ρατσισμό, είπαμε. Αυτοί δεν είναι Έλληνες. Αυτό είναι θέμα γούστου, δεν είναι θέμα. Δεν είναι Έλληνες, παιδάκι. Τι να κάνουμε. Οι Έλληνες είναι πιο. Είμαστε Έλληνες, πώς θα πω. Είμαστε, οκ. Τι είναι αυτοί τώρα. Αυτό που λένε κάτι τέτοια πράγματα, ότι υπάρχουν ράτσες που είναι πιο πρικισμένες, όπως είναι από την Αφρική, είναι αλήθεια. Που είναι πιο πρικισμένες. Α, καλά. Άλλοι έχουν το όνομα και άλλοι έχουν τη χάρη. Α, ωραίο γι' αυτό. Άλλοι το όνομα, άλλοι τη χάρη. Πάλι οι Έλληνες έχουν τη χάρη. Ναι, βέβαια. Γιατί κάποιοι Γάλλοι βγάλαν κάτι. Άστο. Ναι. Να οι Γάλλοι είπαν ότι είμαστε, λέει. Να τα σπάσουν μπρος οι Γάλλοι και να τα ξαναρίξουν. Και οι Αφρικάνοι. Μα αυτό θα έχει χειροκρότημα. Γιατί. Να λέγεται. Να επανέλθω στα άλλα. Ταυτόχρονα είσαι και γιαγιά. Βέβαια είμαι. Είσαι καλή γιαγιά. Νομίζω ναι. Νομίζεις ναι. Κάνεις όλα τα γιαγιαδίστικα, παίρνεις τα πιτσιρίκια, τα πας καμιά βόλτα. Έλα τώρα, ηρέμησε τώρα. Τι. Ησύχασε τώρα. Δεν τα κάνεις τίποτα. Δεν είναι. Το εγγονός μου είναι 28 χρονών και η εγγονή μου είναι 24. Τα πήγαινες όμως. Τι να τα πάω τώρα. Δεν τα πας, τα πας βόλτα 28 χρονών. Εγώ όταν ήταν αυτά μικρά, εγώ ήμουν θεά. Άρα δεν ήσουν καλή γιαγιά τότε. Όχι, τώρα. Όχι, ήμουν καλή γιαγιά εκτός από το να ταντεύω. Ο γιος σου δουλεύει μαζί σου. Ναι, είναι μαζί μου. Τα έχει μάθει τα πράγματα. Ο γιος μου είναι ένα πανέξυπνο παιδί. Είναι έξυπνο, προχωρημένο. Μόνο θα σου πω κάτι για να καταλάβεις. Εγώ με έλεγε το παιδί μου. Από εκεί που έβλεπε ότι δεν έχουμε να φάμε, δεν έχουμε να αυτό, δεν έχουμε αυτό, ξαφνικά είδε να έχουμε και λάδι στο σπίτι, να έχουμε και φαγητό. Τι κάνει, κρέας. Και κρέας και μετά βλέπει τη μαμά αγοράζει και σπίτι, παίρνει και αυτοκίνητο. Άρχισε το παιδί να αναρωτιέται. Σου λέει, τι γίνεται. Λέει, συγγνώμη λέει μαμά, πρώτη τάξη γυμνασίου πήγαινε. Τι δουλειά κάνεις. Λέω, επειδή ψέματα δεν σου έχω πει ποτέ για τίποτα άλλο εκτός από τον Άγιο Βασίλη. Όταν θα είσαι σε ηλικία να σου πω, θα σου το πω. Δεν με ξαναρώτησε. Πότε το. Είχα χτυπήσει, είχα πάθει ένα τροχαίο και ήρθε και με βρήκε. Και ήρθε ηλικία. Και με βρήκε.